Του εκπροσώπου του εμπορικού κόσμου, υποδέχθηκε χθε το μεσημέρι στο γραφείο του ο Δήμαρχο Ξάνθη, ο κ. Μανώλη Τσέπελη. Στη συνάντηση, ανταλλάχθηκαν απόψει για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς σε μια χρονική στιγμή που η καθημερινότητα επανέρχεται στις κανονικές συνθήκες με τους επαγγελματίες να προσβλέπουν σε ανάκαμψη την ερχόμενη περίοδο. Ο Δήμαρχο αναφέρθηκε στο σχεδιασμό τη Δημοτική Αρχή που αφορά στο τοπικό επιχειρήν, η ανάπτυξη του οποίου, όπω τόνισε, ενδυναμώνει την ίδια την τοπική κοινωνία επεσήμανε δε τι συνδυαστικέ δράσει που προωθεί ο Δήμο με την ενίσχυση των υποδομών στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, που δημιουργούν τι προποθέσει ώστε η πόλη τη Ξάνθη να αποτελεί πόλο έλξη περισσότερων και διαφορετικών επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε με τη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων, είτε με την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε και με την αισθητική αναβάθμιση σημείων και εμβληματικών κτηρίων της Ξάνθης που μπορούν να λειτουργήσουν ως το πόσημα. Ο τουρισμό δεν θα έρθει μόνο του. Απαιτεί μια συνδυαστική προσπάθεια, σημείωσε. Έδωσε έμφαση δε στην καθαριότητα του εμπορικού ιστού και της παλιάς πόλης με εντατικοποίηση της προσπάθειας από πλευράς Δήμου και κάλεσε τους εμπόρους να συνεχίσουν να συνδράμουν και εκείνοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ανακοίνωσε τέλος την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να τοποθετήσει σε συγκεκριμένα σημεία κολονάκια για την αποσυμφόρηση των δρόμων, αλλά ιδιαίτερα πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, προσθέτοντας ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε επιπρόσθετες ενέργειες όπου χρειάζεται, όπως βελτίωση φωτισμού, επέκταση μεγαφωνικών συστημάτων, καλοπισμό στον αστικό ιστό και τον παραδοσιακό οικισμό.